Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δρόμωσε και τέτοι εισακούσε Κύριον των Θεών της δέσεως ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς. Κύριε ελέησον. Επάξον ημών ο Θεός ο σωτήριμον διελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσια έρημα κράν και ήλαιος ήλαιος γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Θεότο και Παρθένε χαρά και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μέσα σου ευλογημένη τι εν γυναίκη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου ότι σωτήρων έτεκες των ψυχών ημών. Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη, δόξα τη Αγία αυτού τριμέρω γέρση. Προσκυνούμε αυτού την τριμέρω γέρση. Όλοι μαζί. Χριστός Ανέστη, καρδιά μου θα σας πω ότι μπορεί αυτές τις μέρες η κούρασή μου να είναι πολύ μεγάλη. Άλλωστε έχω το υπέροχο προνόμιο να κάνω όλες αυτές τις ακολουθίες μεγάλης εβδομάδας δυο φορές. Μία στο ένα χωριό, μία στο άλλο, μία από εδώ, μία από εκεί. Αλλά αυτήν τη λειτουργία του Αγιώργη την περιμένω μέσα από την καρδιά μου. Γιατί όπως και τον προφήτη Ηλία από εκεί που τον έχετε πάνω από το χωριό, τους θεωρώ τους δύο Αγίους πολιούχους και προστάτας μαζί με τις κεντρικές εκκλησίες των δύο χωριών. Γιατί για κάποιο λόγο τα βάλαν οι παππούδες εδώ για να και οι τότε ιερείς για να προστατεύουν τα χωριά, να τα σκεπάζουν. Και εδώ έχουμε δύο μεγάλους Αγίους, τον Αγιώργη από τη μια μεριά, τον προφήτη Ηλία από την άλλη. Μη τους υποτιμάτε τους Αγίους. Οι Άγιοι γι' αυτό πήραν και παίρνουν την έκτακτη χάρη από το Θεό για να είναι οι προστάτες μας και οι βοηθοί μας. Και για φανταστείτε να έχεις τέτοιους δύο μεγάλους Αγίους, Αγιώργη και προφήτη Ηλία. Μεγάλοι Άγιοι, αιώνες τώρα προστατεύουν τους ανθρώπους, βοηθάνε τους ανθρώπους, γι' αυτό και τους τιμάμε με τόση μεγάλη λατρεία, γι' αυτό και σε όλη την επικράτεια υπάρχουν ναοί τους, υπάρχουν παρεκκλήσια, υπάρχουν εικόνες, υπάρχουν ονόματα σε αυτούς τους δύο Αγίους, ιδιαίτερα στον Αγιώργη. Και χαίρομαι που έρχομαι εδώ και λειτουργώ. Θα κανονίσω μέσα στο καλοκαίρι να κάνουμε και μία γρυπνιούλα, αλλά Κριστέλιο χωρίς φώτα, δεν βάλουμε φώτα, έτσι την κάνουμε την αγρυπνία με τα κεράκια. Κανονίσουμε να και φεγγάρι για να μας φέγγει το φεγγάρι. Να είμαστε λοιπόν καλά και επειδή περάσαμε τις μέρες όμορφα της μεγάλης εβδομάδας και την Ανάσταση, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να είναι τα σπιτικά σας γεμάτα από το φως της λαμπρής. Να είναι η ψυχή σας, να είναι η καρδιά σας φωτεινή. Να έχετε αγάπη και να έχουμε αγάπη πολύ. Είδα ότι σιγά σιγά όταν ήρθα ήξερα και είχα καταλάβει ότι κάποιες οικογένειες δεν μιλιόταν η μια με την άλλη. Είδα λίγο αυτά μαλάκωσαν. Σας ευχαριστώ που ίσως ακούσατε τα λόγια μου.
Ίσως ακούσατε τα λόγια του Θεού, όχι τα δικά μου, και αρχίσατε σιγά σιγά να μονιάζετε, να ξέρετε ότι το μόνιασμα έχει χάρη, το μόνιασμα έχει ευλογία. Η αγάπη είναι ο ίδιος ο Θεός μας. Αυτός ο Θεός που για αυτήν την αγάπη που έχει μέσα στην καρδιά του για μας όλους, σταυρώθηκε, πέθανε, αλλά και αναστήθηκε για να μας χαρίσει τη χαρά, την ομορφιά, την ελπίδα της Αναστάσεως. Και άμα ακούσουμε στο βάθος, μαζί με τα ψιθυρίσματα των παιδιών που είναι εδώ, ακούσουμε και τα πουλάκια, βλέπετε πόσο όμορφα μας τα έφτιαξε όλα ο Θεός, μωρέ. Μας τα έφτιαξε έτσι που τη μια εποχή να χιονίζει και την άλλη να λιάζει. Τη μια εποχή να πεθαίνει η φύση, όλη να νεκρώνεται, να κοιμάται, να ησυχάζει, να φεύγουν τα φύλλα, να τελειώνουν οι καρποί, όλα αυτά. Και την άλλη να βλέπουμε γύρω μας και να γίνονται όλα παράδεισος, να γίνονται άνοιξη, να γίνονται λουλούδια, να γίνεται πράσινο, να γίνεται φυτά και μαζί με τον ήλιο να χαιρόμαστε, να χαιρόμαστε, να χαιρόμαστε. Έτσι να χαιρόμαστε και μέσα στην καρδιά μας. Και όταν δεν το μπορείτε μόνοι σας, γι' αυτό υπάρχει ο παπάς ή γι' αυτό υπάρχει ο συνάνθρωπος. Να ξέρετε κάτι, το διάβασα, δεν είναι δικό μου, αλλά το διάβασα πολλές φορές. Όταν λέει κάνουμε κάποιον να χαμογελάει και να χαίρεται, ψηλώνουμε τη γη. Ψηλώνουμε τη γη, κάνουμε δηλαδή τόσο καλό που δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Μην περιμένουμε εμείς εδώ στον κόσμο να κερδίσουμε κανένα παράδεισο με πολλές προσευχές και πολλές νηστείες. Ποιος από εμάς τα κάνει τούτα σε πολλά. Μπορούμε όμως να κερδίσουμε τον παράδεισο πανεύκολα με πολύ αγάπη. Με λίγη υπομονή, με λίγη ταπείνωση, αλλά θέλει πολύ αγάπη. Αν έχουμε πολύ αγάπη, τότε να ξέρετε έχουμε αγιάσει την ψυχή μας και δεν φοβόμαστε τίποτα. Τίποτα όμως να μην φοβάστε. Αν έχετε αγάπη στο σπιτικό σας, στη γειτονιά σας, στο χωριό μας, στον τόπο που ζείτε, να μην φοβάστε τίποτα. Σας αγαπώ και εγώ λοιπόν όλους. Χαίρομαι, θα το πω τώρα, γιατί δεν έτυχε άλλη φορά, ότι έχουμε και υπέροχους επιτρόπους. Όχι, δεν, τι να πω, δεν έχω... Δεν έχω λόγια να πω. Δεν έχω. Όχι, δεν έχω λόγια. Τι να πω, μόνο καλά λόγια μπορώ να πω. Τους αφήνω στην εκκλησία, ξαναγυρνάω, τους βρίσκω πάλι. Εκεί βρίσκεις τον Αρίστο. Λέω, ρε Αρίστο, σπίτι τελικά έχεις ή δεν έχεις. Όχι, λέει, εδώ έχω σπίτι. Εντάξει, λέω, κάτσε εδώ μέσα. Κάτσε εδώ, να είστε καλά. Όλοι να είστε καλοί. Και είναι, όχι, όχι, όχι μόνο είναι καλοί επίτροποι, είναι και πολύ αγαπημένοι μεταξύ τους. Και όσες φορές, θα πω και ένα ακόμα που δεν το έχετε καταλάβει, και όσες φορές χρειάστηκαν και βοήθεια, έπεισαν και κάποιους από τους λίγους που έχουμε να έρθουν εκεί και να βοηθήσουν. Κάναμε τόσα έργα στις δύο ενορίες, όσο δεν το φανταζόμουν στη ζωή μου, σε ένα μικρό χωριό, ότι θα τελειώσουμε τόσα έργα. Και σας δίνω μία υπόσχεση. Τελειώνοντας αυτή η χρονιά, οι τοιχογραφίες θα έχουν γεμίσει όλον τον ναό. Δεν ξέρω γιατί την έχω αυτήν την τρέλα, αλλά πιστεύω ότι όλες οι τοιχογραφίες θα τελειώσουν και ο ναός θα είναι όπως είναι στη Σαρακίνα και μέσα και έξω θα είναι όλος ζωγραφισμένο. Χαίρομαι, ευχαριστιέμαι, ζω πανέμορφα και να σας πω την αλήθεια, όχι μόνο δεν μου είναι μικρά αυτά τα χωριά, τα θεωρώ τις καλύτερες ενορίες που μπορούσα να έχω. Δεν θέλω να φύγω από εδώ, εδώ θέλω να κλείσω τα μάτια μου, γιατί εδώ νιώθω όχι σαν στο σπίτι μου, νιώθω σαν να γεννήθηκα εδώ, να μεγάλωσα εδώ,
να χαίρομαι. Κάπου έχουμε αυγά, τα έχουμε. Εδώ είναι. Λοιπόν, από δυο να πάρετε, όχι από ένα. Από δυο. Και ένα για το σπίτι. Και ένα για το σπίτι. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας και της εν της πνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Και όσους γιορτάζουν σήμερα. Θα είναι και μπόλικη δική σας στόχος.